Καλησπέρα σε όλους και όλες και να είμαστε πάλι εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού στην εκπομπή Μπαχάρ μέσα από τη τηλεόραση της Ζούγκλας. Και σήμερα θα κάνουμε το ταξίδι μας με μουσική και μουσικούς από όλο τον κόσμο και μάλιστα έχει αρκετό Latin, αρκετές Bossa Nova σήμερα, μιας και πιστεύω ταιριάζουν απόλυτα με το καλοκαίρι που διανύουμε. Σαν πρώτο κομμάτι, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Thierry Robin, έναν Γάλλο, ο οποίος όμως στον ήχο και στη σύνθεση και στον τρόπο που παίζει θυμίζει πιο πολύ Ισπανό και μάλιστα Ισπανό-Ανδαλουσιανό, Ισπανό-Φλαμέγκο μουσικό. Ο ίδιος παίζει κιθάρα, παίζει ούτι, αλλά και μπουζούκι, έτσι, με τον διαφορετικό τρόπο, με τον δικό του τρόπο μάλλον. Θα τον ακούσουμε εδώ στο κομμάτι La Famille από το CD Zitans. Συνεχίζουμε
αυτή τη φορά με ένα δικό μας παιδί, γυρνάμε στην Ελλάδα για να ακούσουμε τον Ορφέα Περίδη να μας μιλάει για τα αμερικάνικα τραγούδια μέσα από τη δική του άποψη, που πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφη, για το πώς επηρεάστηκε από τα blues και τα κλαρίνα και όχι μόνο. Το κομμάτι λέγεται ακριβώς έτσι, τα αμερικάνικα τραγούδια λοιπόν, και πάμε να απολαύσουμε τον Ορφέα Περίδη. Όλο μεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα. Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και απορώ και τρώω τα κανουτσάνικα. Μεξικάνικο αεράκι με φυσάει πάνω στα μετέωρα. Της Αφρικής ολίβας λέει μαντινάδες για τον έρωτα. Της Ανατολής στο χρώμα έχουν της κιθάρας μου τα αρπίσματα. Μισισίπι τις όχθες έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της νότιας Κίνας άκουσα κλαρινά υπηρώτικα. Στο τραγούδι της Ειρήνας βρέθηκα στο άγκουρο και σώθηκα. Τραγούδια μου τα αμερικάνικα. Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και απορώ και τρώω τα καλοτσάνικα. Ήταν Ορφέας Περίδης στα αμερικάνικα τραγούδια, και να υπενθυμίσω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας, εκπομπή Μπαχάρ. Μάκης Αμπλιανίτης είναι στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης ο Δήμας είναι στον ήχο, στην κονσόλα και στη διαχείριση των φωτογραφιών που πέφτουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής στα κομμάτια που ακούτε. Πάμε λοιπόν αυτή τη φορά να περάσουμε απέναντι, και όχι απλά απέναντι, απέναντι και κάτω. Πάμε λοιπόν στη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στη Βραζιλία για να ακούσουμε έναν κιθαρίστα που έχει αφήσει το στίγμα του, μιας και ο ίδιος έπαιζε κλασική κιθάρα, προσέγγισε πάρα πολύ όμορφα τη Λάτιν μουσική της πατρίδας του, αλλά και την τζαζ. Μιλώ για τον Μπάντεν Πάουελ, τον ακούμε εδώ στο πολύ γνωστό κομμάτι Τριστέζα. Μουσικός γεννημένος το 1937, έφυγε από κοντά μας το 2000.
άριστος κιθαρίστας με ένα πολύ διακριτικό έτσι, και συγκεκριμένο στυλ που από τις πρώτες νότες καταλαβαίνουμε ποιος είναι. Baden Powell λοιπόν στο Tristezza. Και μετά τον Baden Powell στην κιθάρα, να πάμε σε μια άλλη κιθάρα. Θα μεταφερθούμε όμως στη Βόρεια Αμερική για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο George Benson εδώ σε μια διασκευή, σε ένα αφιέρωμα που είχε κάνει πριν πολλά χρόνια στους Beatles και παίζει εδώ σε ένα pot pourri, αυτό που λέμε σε μια μίξη κομματιών, το Golden Slumbers των Beatles μαζί με το You Never Give Me Your Money. George Benson γεννημένος το 1943, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και στην κιθάρα αλλά και στη φωνή. Πάμε να τον απολαύσουμε. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, darling, do not cry. I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes. Smiles will wake you when you rise. Sleep, darling, do not cry.
And I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Και μένουμε μετά τον George Benson στην Αμερική για να ακούσουμε αυτή τη φορά ένα πολύ σπουδαίο, ένα δεξιοτέχνη πιανίστα, τον κύριο Oscar Peterson, ο οποίος έχει παίξει και αυτός άπειρα κομμάτια από bebop μέχρι ragtime, μέχρι blues, μέχρι latin που θα ακούσουμε τώρα. Θα το ακούσουμε στο πολύ γνωστό κομμάτι Triste, ένα κομμάτι του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Όσκαρ Πίτερσον, γεννημένος το 1925, έφυγε από κοντά μας το 2007 και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη συναυλία στο Λυκαβητό πριν από πολλά χρόνια. Ήμουνα πιτσιρικάς, θα έλεγα εγώ. Είχε έρθει με το 3 του τότε και ήταν πραγματικά το θέατρο του Λυκαβητού εκκλησία. Μιας και η μουσική συγκεκριμένη που παίζει απαιτούσε ησυχία, με δύο απίστευτους μουσικούς μαζί του. Να θυμίσω ότι έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς κιθαρίστες, ο συγκεκριμένος πιανίστας. Να αναφέρω μερικούς, ο κύριος Χερμπέλης, ο Τζο Πας, ο Μπάρνι Κέσελ και φυσικά είχε το μόνιμο συνεργάτη στο κόντραμπάσο, ο Ρέι Μπράουν. Τον ακούμε λοιπόν εδώ στο κομμάτι Τρίστ. Thank you.
Και μετά τον πολύ Όσκαρ Πίτερσον, να ξαναμεταφερθούμε στην Νότια Αμερική, στη Βραζιλία και πάλι, και να ακούσουμε μια πάρα πολύ όμορφη φωνή, αυτή της Αστρούντ Τζιλμπέρτο, στο πολύ γνωστό The Shadow of Your Smile. Να θυμίσω ότι η Αστρούντ Τζιλμπέρτο πολύ νέα παντρεύτηκε τον Ζωάο Τζιλμπέρτο, συνεργάστηκαν, έκαναν πάρα πολλούς δίσκους, η ίδια είχε την δική της προσωπική καριέρα, γεννημένη το 1940. Την ακούμε λοιπόν εδώ στο The Shadow of Your Smile, μια πάρα πολύ όμορφη μελωδία. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams. Και μετά τα Latin της Αστρούντ Τζιλμπέρτο, πάμε να μεταφερθούμε πάλι στη Βόρεια Αμερική, να ακούσουμε έναν μαύρο μουσικό με το ιδιαίτερο στυλ. Τον έχουμε ξανακούσει μέσα από τις εκπομπές μας. Μιλώ για τον κύριο Art Blakey, με το ιδιόμορφο στυλ που θύμιζε στα τύμπανα jazz, αλλά με αποχρώσεις αφρικάνικες. Τον ακούμε εδώ στο Just for Marty, ένα αφιερωμένο λοιπόν κομμάτι σε κάποιον Marty, δεν ξέρω σε ποιον, από το CD Drum Suite. Και να θυμίσω και πάλι ένας μουσικός που έχει φύγει φυσικά από κοντά μας, ήταν γεννημένος το 1919 και ανήκε στην γενιά του bebop, τη γενιά που άλλαξε την ιστορία της jazz. Art Blakey λοιπόν.
Εγώ να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας, ακούτε και βλέπετε την εκπομπή Μπαχάρ με μουσική και μουσικούς από όλο τον κόσμο σε αυτό το ταξίδι που κάνουμε κάθε εβδομάδα και θα σταθούμε λίγο ακόμα για τα επόμενα δύο κομμάτια στην Αμερική να ακούσουμε μια πολύ σπουδαία φωνή σε ένα κομμάτι Latin αυτή τη φορά. Ακούμε λοιπόν την τραγουδίστρια Ella Fitzgerald στο κομμάτι Felicitat. De ovário numa pétala de flor, brilha tranquila, depois leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato já demira e tudo se acaba na quarta-feira. Felicidade, sim. Ah, felicidade com uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem uma vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sempre há. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim. Ήταν η κυρία Ella Fitzgerald, η μεγάλη κυρία της jazz που μόλις ακούσαμε, γεννημένη το 1917. Έφυγε από κοντά μας το 1996 με άπειρες συνεργασίες. Είχε έρθει και κάποιες φορές στην Ελλάδα για κάποιες πολύ ωραίες συναυλίες. Και θα συνεχίσουμε με jazz, Latin. Μένουμε λοιπόν στην Αμερική για να ακούσουμε ένα άλτο σαξόφωνο αυτό του κυρίου Stan Getz. Εδώ τραγουδά, συγγνώμη, παίζει μάλλον, όχι τραγουδά, το κομμάτι «So Danko Samba» με τον Louis Bonfa. Να θυμίσω, ο Stan Getz, γεννημένος το 1927, έφυγε το 1991, μας χάρισε όμως σε άπειρες εκτελέσεις jazz και Latin κομματιών με αυτή την ιδιαίτερη χρειά και τον ιδιαίτερο τρόπο που είχε να παίζει τις νότες του. Stan Getz. Thank you.
Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε την Αμερική για να περάσουμε απέναντι, για να θυμηθούμε για άλλη μια φορά, μια σκηνή αγαπημένη μας μέσα από την εκπομπή Μπαχάρ. Μιλώ για την Αντζελίκ Κίτζο, θα την ακούσουμε αυτή τη φορά στο κομμάτι Ιτζε Ιτζε. Μιλώ για την Αφρικάνα, τραγουδίστρια, συνθέτρια, χορεύτρια, τα κάνει όλα πάνω στη σκηνή. Γεννημένη το 1960 στο Μπενίν, υπενθυμίζω, Αντζελίκ Κίτζο, Ιτζε Ιτζε.
Και φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Πώς περνάει η ώρα. Άλλη μια εκπομπή λοιπόν φτάνει στο τέλος της. Θα ακούσουμε ένα τελευταίο κομμάτι. Θα γυρίσουμε στην Ευρώπη για να ακούσουμε τον Ζουκέρο να τραγουδάει το πολύ γνωστό Baila Morena, ένα κομμάτι που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη ιδίως. Ακούστηκε όταν πρωτοβγήκε το 2001 και συνεχίστηκε να ακούγεται και να ακούγεται και να ακούγεται, μιας και είναι πολύ δυνατό κομμάτι. Θα υπενθυμίσω εδώ για τον συγκεκριμένο μουσικό ότι είναι γεννημένος το 1955 στην Ιταλία. Έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες και με ροκ μουσικούς αλλά και κάποιους μπλουζίστες, με τον Eric Clapton για να αναφέρω έτσι μερικούς. Τον ακούμε εδώ λοιπόν στο πολύ όμορφο και δυνατό Baila Morena. Baila. Let me see you dance, baby. See you dance, baby. Come on. Adesso credo nei miracoli. Yeah. In questa notte di tequila boom boom. Yeah. Sei cosa sexy, cosa sexy thing.
Και άλλη μια εκπομπή λοιπόν μπαχάρευτα στο τέλος της. Εμείς από εδώ να σας χαιρετήσουμε, να ευχηθούμε καλή συνέχεια να έχετε, μιας και διανύουμε το καλοκαίρι να περνάτε καλά με τα μπάνια σας και τις εκδρομές σας, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.